Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, δημόσιος, αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά ελεγχόμενος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι την ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου του Σύμβουλου και Δίκουλου, ο οποίος λοιπόν κάνει σαφές, ανακοινώνει ότι από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Η αρχή του τέλους μιας εποχής για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ο φακός του Γιώργου Αβιερόπουλου δεν θα μπορούσε να λείπει από την αίθουσα σύνταξης, το κοντρόλ, το στούντιο από όπου ανακοινώθηκε ο ξαφνικός θάνατος της ΕΡΤ. Ακολούθησαν πολύ ωραίες συζητήσεις, πειρατικές εκπομπές, διαδηλώσεις, συναυλίες και πορείες διαμαρτυρίας. Η πολύ αναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έφερε ανακούφιση, αλλά μεγαλύτερο προβληματισμό. Αρχικά υπήρχε μια αισιοδοξία, γιατί ακριβώς δεν είχαμε διαβάσει όλα τα σημεία της απόφασης. Ήρθαν όμως και διευκρινιστικές και εκεί καταλάβαμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά λένε κάποιοι συνταγματολόγοι και αυτοί που έρχονται εδώ και μας μιλάνε και η δικιά μας η Ένωση, ότι από τη μία ναι, μεν. Πρέπει να φύγει το μαύρο, αλλά ωστόσο η ΕΡΤΑΦΑΕ έχει καταργηθεί. Τώρα, εγώ πιστεύω, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι είναι πολιτική απόφαση, έστω να μας να ανοίξουν τις δικές μας τις συμβάσεις, πίναν αυτός έναν τρόπος για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε όσοι είχαμε και ταυτόχρονα να κάνουν και την εγκαθάριση και ο άλλος είναι φυσικά να μας απολύσουν όλους ή να, με κάποιο άλλο προσωπικό να λειτουργήσουν το νέο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Ήταν από τις πιο θολές αποφάσεις που έχουν πάρθει. Το μπαλάκι πήγε στα χέρια των πολιτικών αρχηγών. Μείναν όλοι ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι, επειδή κάνουμε πολλά χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ, καταλάβαμε οι περισσότεροι τι γίνεται. Το τελευταίο που νοιάζει τελικά τους πολιτικούς αρχηγούς είναι το τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι, όχι μόνο εμείς. 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είπε ουσιαστικά ναι στο κλείσιμο της ΕΡΤ, αλλά όχι στο μαύρο. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα επαναλειτουργήσει προσωρινά μέχρι τη δημιουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, έτσι όπως θα προβλέπεται από το νέο νόμο που θα ψηφιστεί. Ούτε επισήμως είμαστε απολυμμένοι, ούτε ανήκουμε σε κάποιο νέο σχήμα το οποίο επίσης δεν έχει δημιουργηθεί. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η κατάσταση που κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσει κιόλας. Προσωπικά δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Προφανώς και θα υπάρξουν. Ο χώρος μας αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Βρισκόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μια διανύουμε περίοδο ύφεσης. Η Θεσσαλονίκη πλήττεται δραματικά στο χώρο της, η δημοσιογραφία πλήττεται δραματικά στο χώρο της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Δεν μ' αρέσει βέβαια. Είναι κάτι το οποίο σε κάνει και νιώθεις πάρα πολύ άβολα. Προσωπικά δεν θα διεκδικήσω μια τέτοια θέση. Άλλωστε δεν θα μου την προτείνουν κιόλας. Το σήμα της ΕΡΤ δεν έχει επανέλθει ακόμη και το πρόγραμμα των δημόσιων καναλιών συνεχίζει να εκπέμπει μέσω ίντερνετ. Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι φορέων της πόλης, ομάδες δράσης και απλοί πολίτες συνεχίζουν να βρίσκονται στο πλευρό των εργαζομένων και σειραίουν στα κτίρια της Αγγελάκη και της Λεωφόρου Στρατού. Δεν μπορείς να το περιγράψεις όταν βλέπεις μια εργαζόμενη σκληρά στην ΕΡΤ να την αποκαλούν διεφθαρμένη και αμαρτωλή. Πώς μπορεί να νιώσει ένας σύζυγος που είναι ο σύζυγος μιας διεφθαρμένης αμαρτωλής, πώς μπορώ να νιώσω όταν είμαι ο πατέρας μιας διεφθαρμένης αμαρτωλής. Είμαι λυπημένη. Τώρα βέβαια όλη αυτή η ιστορία εδώ πέρα
με όλους τους καλλιτέχνες που προσπαθούν να δώσουν ένα ρυθμό, κάπως βοηθάει και εμάς. Και βλέποντας και αυτούς που έχουν χάσει τη δουλειά τους, ξέρεις, να είναι τόσο αγωνιστικοί, λες, ξέρεις, δεν θα το βάλουμε κάτω κάπως. Μουσικό τόνο στη διαμαρτυρία έξω από το ραδιόφωνο της Ετρίας στην Αγγελάκη έδωσε το κρουστόφωνο, το οποίο καταχειροκροτήθηκε από τους συγκεντρωθέντες.